Η οικογένεια του άτυχου 52χρονου μας ζήτησε, όπως είπες και εσύ, να είμαστε πολύ διακριτικοί εδώ στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου είπανε τον τελευταίο αντίο στον άνθρωπό τους. Συντετριμμένοι ήταν και η σύζυγός του και η μητέρα του και η αδερφή του, αλλά και ο γιος, ο 30χρονος γιος του. Πολλοί φίλοι του και συνάδελφοι και πρώην συνάδελφοι βρέθηκαν εδώ για το τελευταίο αντίο. Κυρίως οι συνάδελφοί του ήταν όλοι μαζί και προσπαθούν όλοι να βρουν και μία άκρη σε αυτό που έχει γίνει, στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο 52χρονος. Μεταξύ τους αναζητούν πληροφορίες. Αναζητούν πληροφορίες αν κάποιος τις προηγούμενες ή τις επόμενες μέρες πήρε κάποια κούρσα ύποπτη. Συζητούσαν αυτό το θέμα πολύ εδώ στο προάβλιο του νεκροταφείου. Μας είπανε και εμάς κάποια πράγματα. Μας μίλησαν για την προσπάθεια που κάνουν να βρουν κάποια άκρη και πληροφορίες που αναζητούν και από τα μέσα ενημέρωσης και από την αστυνομία. Μας μίλησε ένας φίλος του, ο κολλητός του φίλος, όπως μας είπε, ο άνθρωπος που κάθε βράδυ του τηλεφωνούσε πάντα την ίδια ώρα, στις 10 παρά 20. Μας είπε ότι και εκείνο το βράδυ στις 10 παρά 20 του τηλεφώνησε και ακόμη δεν είχε ξεκινήσει από το σπίτι του προκειμένου να αρχίσει τη βάρδιά του. Του είπε «Τώρα ξεκινάω». Είναι μια πληροφορία η οποία έρχεται σε αντίθεση με άλλες πληροφορίες που έχουν έρθει σε μας μέχρι στιγμής. Αυτό το επισήμανε και ο φίλος του μιλώντας μας. Και μας είπε ότι προσπαθούν να βρουν μια άκρη, προσπαθούν να βρουν τις ώρες, τη διαδρομή, αν τελικά πέρασε από την πιάτσα της Κηφισιάς, αν δεν στάθηκε σε εκείνη την πιάτσα, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι τον είδαν ή λένε ότι τον είδαν. Αυτά τα δύο σημεία είναι στα οποία εντοπίζουν τις ερευνές τους οι συνάδελφοί του. Στο αν υπήρξε προγενέστερο ή μεταγενέστερο περιστατικό ύποπτο σε οποιονδήποτε οδηγό ταξί στην περιοχή και ποια ήταν η τελευταία διαδρομή του άτυχου 52χρονου.